Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο, εδώ μέχρι και τις 9. Εδώ και στα. Όχι και τόσα πολλά καλά, εδώ και στα δύσκολα, τα περισσότερα, για ακόμα μία φορά. Αλλιώς τα περιμέναμε σήμερα και η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι και από τις τελευταίες εκπομπές του ραδιοφωνικού ΠΑΟΚ 24, θα θέλαμε να τις συνδυάσουμε και μια τέτοια επιτυχία. Δεν το καταφέραμε, θα μου πεις δεν ήταν δική μας δουλειά, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αλλιώς θα ήταν σήμερα αν χθες είχε γίνει δουλειά, αν χθες ο ΠΑΟΚ εύκολα, δύσκολα, με 1-0, με τύχη, με φοβερή εμφάνιση, με 3-0, με το οτιδήποτε κατάφερε να περάσει την κάστρα, δεν το κατάφερε. Και συνεχίζει στο Europa League, παρότι αυτό ήταν κάτι που ήταν ο ρεαλιστικός στόχος όταν ξεκίνησε τα προκριματικά φέτος, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και φτάνοντας πια στο δεύτερο μάτς με την Κράσνονταρ, αυτό που είχε πει ο Φερέιρα νομίζω ήταν η αλήθεια, δηλαδή το όνειρο και φτάσει να γίνει στόχος. Ο στόχος δεν επετεύθη, το είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες και την προηγούμενη εβδομάδα και με αφορμή το παιχνίδι που ερχόταν τότε με τον με το Βόλο που ο ΠΑΟΚ δεν το κέρδισε και αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε πως ό,τι και να γινόταν στο μάτς Τετάρτης η ζωή θα συνεχιζόταν, ακόμα και αν ερχόταν μια μεγάλη πρόκριση, ο ΠΑΟΚ θα είχε μπροστά του την Κυριακή το παιχνίδι με τον Όφη, ακόμα και αν ερχόταν ένας αποκλεισμός, ο ΠΑΟΚ θα είχε μπροστά το παιχνίδι με τον Όφη. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολο να επιστρέψεις και γενικότερα να είσαι ξανά στο επίπεδο συγκέντρωσης που πρέπει μετά από όσα έγιναν χθες. Ωστόσο, η ομάδα αυτό πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φυσικά και πρέπει να τα βάλει κάτω και να δει τι πήγε λάθος και δεν κατάφερε να προκριθεί. Φυσικά και όλος ο οργανισμός και όχι μόνο η ίδια η ομάδα πρέπει να τα βάλει κάτω και να δει τι πήγε καλά σε αυτό το διάστημα, τι δεν πήγε. Και το όνειρο δεν πραγματοποιήθηκε. Εγώ συνεχίζω και λέω και σας το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα και γενικότερα σε αυτά τα παιχνίδια με την Μπεσίκτας, με την Μπεφίκα δεν ήμουν εδώ, αλλά τι ξέρετε την άποψή μου. Θεωρώ ότι αυτός ο ΠΑΟΚ όπως ήταν φέτος, έτσι όπως ξεκίνησε τη σεζόν και έτσι όπως εξελίσσεται η ομάδα, το να κατάφερε να μπει στους ομίλους του Champions League για μένα, στα δικά μου τα μάτια, θα ήταν ένα θαύμα. Με βάση μια ποδοσφαιρική λογική, με βάση το roster το οποίο διαθέτει, με βάση το budget το οποίο έχει σε σχέση με αυτά που έχει αντιμετωπίσει και όλα αυτά. Το αναφέραμε και όταν είχε γίνει γνωστό το πώς θα πάει η διαδικασία των προκριματικών, ότι τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα μπορεί και να τον βόλευε το knockout παιχνίδι. Αποδείχθηκε ότι τον βόλευε. Δύσκολα αυτός ο ΠΑΟΚ θα περνούσε την Μπενφίκα σε δύο μάτς. Ίσως δύσκολα να περνούσε και την Μπεσίκτας τότε. Αν και νομίζω την Μπεσίκτας εύκολα δύσκολα την περνούσε και σε δύο μάτς όταν την πέτυχε. Με την Κράσνονταρ δεν το κατάφερε. Φυσικά και στην όλη διαδικασία εννοείται και το έχουμε πει και το έχουμε αναφέρει χιλιάδες φορές ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία των προκριματικών, επειδή πλέον έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι η αλήθεια. Έχουμε ζήσει πολλά προκριματικά εδώ και 15-20 χρόνια ουσιαστικά. Είναι πάντα και η συγκυρία, η τύχη, η φάση, η στιγμή, το οτιδήποτε. Νομίζω ότι στα επόμενα 20 χρόνια το αυτογκόλ που μπήκε χθες δεν ξαναμπαίνει σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Μπήκε χθες όμως. Μπήκε χθες. Θα μου πεις, θα έπρεπε να έχεις φτάσει σε ένα σημείο που να μην είναι εκεί το παιχνίδι. Ή τέλος πάντων να μην έχεις δώσει τόσους χώρους εκείνη την ώρα και να βγει ο αντίπαλος και να σου κάνει αυτή την αντεπίθεση και άσχετα μπήκε αυτογκόλ ή όχι. Θα συμφωνήσω και σε αυτό. Απλά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο προκύπτουν διάφορες ομάδες που μπαίνουν στους ομίλους της Champions League. Μπορεί να μην είναι για αυτό το επίπεδο, γιατί μην κρυβόμαστε. Το επίπεδο του ΠΑΟΚ, αυτό που ήταν φέτος, δεν είναι επίπεδο μιας ομάδας ομίλων Champions League. Δεν είναι κακό να το πούμε αυτό. Πραγματικότητα είναι. Αλλά θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες, να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι πέτυχε την Μπενφίκα ψιλοανέτοιμη στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν σε ένα μάτσο του Μπακετ κέρδισε. Ή το τέλος πάντων πέτυχε την Κράσνονταρ με κάποιες απουσίες, ή την πέτυχε σε κακή βραδιά, του βγήκε το μάτς αυτού και πέρασε. Δεν του έκατσε. Δεν του έκατσε. Έτσι. Αλλά προφανώς και δεν αποκλείστηκε λόγω ατυχίας. Προφανώς και όταν υπάρχει μια επιτυχία ή όταν υπάρχει μια αποτυχία,
ούτε ένας την πετυχαίνει, ούτε ένας είναι υπεύθυνος αντίστοιχα. Γιατί καταλαβαίνω ότι από χθες, για ακόμα μία φορά, το εύκολο θύμα είναι ο προπονητής. Προφανώς και αυτός, όταν δεν έρχεται ένα σωστό αποτέλεσμα, ένα καλό αποτέλεσμα μάλλον, έχει το μερίδιο ευθύνης που το αναλογεί. Κάποιες αυτές τις φορές το μερίδιο ευθύνης αυτό είναι σημαντικό και μεγάλο. Μπορεί χθες να ήταν μεγάλο. Έτσι. Μπορεί. Γιατί πλέον το Φερέιρα τον έχουμε εδώ ένα χρόνο. Έχουμε σχηματίσει εικόνα και άποψη για αυτόν, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζει τα παιχνίδια, για τον τρόπο τον οποίο κουτσάρει, κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το πώς προετοιμάζει τα παιχνίδια. Πολύ διαφορετικό όμως. Και το καταλαβαίνουμε. Και το βλέπουμε. Αλλιώς ο ΠΑΟΚ προετοιμάζει τα παιχνίδια και κάποιες από αυτές τις φορές ήταν πολύ έτοιμος να τον πει στον αντίπαλό του. Εγώ θα πω ότι έχει προετοιμάσει πολύ καλά και τα δύο παιχνίδια με την Κράσνονταρ, άσχετα αν τα έχασε. Και επίσης το κομμάτι του κοουτσαρίσματος είναι κάτι άλλο. Το κομμάτι δηλαδή της εμπλοκής του προπονητή μέσα στο παιχνίδι. Γιατί όταν μιλάμε για την προετοιμασία του αγώνα, μιλάμε για πριν το παιχνίδι. Το πώς προετοιμάζεις, το σκάουτινγκ, τι βλέπεις, τι δεν βλέπεις, τι θες να κάνεις, πού βλέπεις τα κενά και όλα αυτά. Μέσα στο παιχνίδι τα δεδομένα μπορεί να βγουν αλλιώς. Χθες, για παράδειγμα, στο κουουουτσάρισμα, ο προπονητής της Κράσνονταρ νομίζω τα πήγε πολύ καλύτερα. Ξαναλέω, στο κουουουτσάρισμα. Στην προετοιμασία όχι και τόσο. Αλλά στο κουουουτσάρισμα, αυτό που έκανε στο δεύτερο μέρος, εκεί που καταλαβαίνουμε όλοι ότι η λήψη δεξιού μπάκου ΠΑΟΚ θα φορτώσει το Γιαννούλη ψάχνοντας από εκεί ίσως λίγο και την κούραση. Όσο περνάνε τα λεπτά της Κράσνονταρ, έβαλε έναν ακόμα ουσιαστικά δεξιό μπακ να παίζει εκεί στα δεξιά, τον Σμολνίκοφ, και έκλεισε τους χώρους από εκεί. Και ταυτόχρονα βρήκε και χώρους για να τρέξει αυτός. Όλα αυτά είναι διάφορες μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες το ξέρουμε και το έχουμε αναφέρει και το βλέπουμε και το είδαμε και χθες και το είδαμε και σε προηγούμενα παιχνίδια, ότι παίζουν ρόλο σε αυτές τις σειρές αγώνων. Την ώρα που είναι αρχές της σεζόν, την ώρα που πολλές ομάδες και ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτές. Ίσως βάζουν και παίκτες μέσα σε τέτοια μάτς, καλός ή κακός. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί κάποια στιγμή να κάτσουν υπέρ σου ή να πάνε εναντίον σου. Χθες για τον ΠΑΟΚ πήγαν εναντίον του. Θα μπορούσε αυτό το αυτογκόλ, για παράδειγμα, που λέμε για τον Μιχαηλίδη, αυτή η φάση έτσι όπως την έδιωχνε η μπάλα να πήγαινε στο δοκάρι. Θα μπορούσε να πήγαινε έξω. Θα μπορούσε, ας πούμε, στη φάση που η Κράσνονταρ κάνει το 1-2, το σουτ του Βιλένα που πάει στο δοκάρι, να πάει πολύ ωραία στο δοκάρι και να βγει από την άλλη πλευρά πλάγια. Να μην πάει ακριβώς στα πόδια του Καμπελάκη να γίνει το 1-2. Αμέσως μετά την ισοφάριση του ΠΑΟΚ. Λεπτομέρειες. Ξαναλέω ότι σε αυτό μπορεί να βάλεις τη τύχη και τη συγκυρία. Μπορεί να βάλεις επίσης το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ήταν στα χαμένα όταν έκανε όλες τις αλλαγές εκεί στο τέλος και είχε ισοφαρίσει και βρήκε πολλούς χώρους η Κράσνονταρ. Είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Αλλά όλα αυτά είναι συνδυασμός. Αυτή η κατάσταση που περιγράφω για χθες. Θα μπορούσαν οι συναστρίες οι διάφορες, όπως σου κάφησαν με την Μπενφίκα, να σου κάτσουν και χθες, να κάνεις το αποτέλεσμα που θέλεις και να περάσεις. Έτσι. Δεν σου έκατσαν. Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να συνεχίσει. Φυσικά και όταν μιλάμε για την 6η, την 7η φορά. Την 7η, δεν κάνω λάθος. Που φτάνεις σε αυτό το σημείο και δεν τα καταφέρνεις, φυσικά και θα σε. Όχι, θα σε πάρει από κάτω. Αντιλαμβάνεις πως το λέω. Όλη την ατμόσφαιρα τέλος πάντων θα την επηρεάσει και ένα 24ωρο και είναι φυσιολογικό. Αλλά αφού την επηρεάσει αυτό το 24ωρο και ο καθένας θα σου πει να ξεσπάσει όπως θέλει, να το πω έτσι, από εκεί και πέρα οφείλεις να συνεχίσεις να κοιτάξεις μπροστά. Οφείλεις επίσης να δεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι εκτός Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ είναι στο Europa League. Και αυτή η αιμονή των τελευταίων χρόνων με τους ομίλους του Champions League ουσιαστικά τον έχει αφήσει εκτός ευρωπαϊκού νυμφώνος τελευταία τριετία πάνω κάτω. Που δεν έχει, ας πούμε, το αγωνιστικό ρόλο ούτε σε φάση ομίλων Europa League. Και αυτό θα πρέπει να το επιστρέψει. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βάλει στην ομάδα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι okay, δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που ήθελες χθες. Ναι, σου μένει. Ναι, ήταν κάτι που το θέλαν όλοι. Ναι, ήταν ο πολύ μεγάλος στόχος ολωνών. Και αυτό το οποίο και αυτή η γενιά που σιγά σιγά τελειώνει από την ομάδα. Η προηγούμενη γενιά δηλαδή που πήρε και τα κύπελα και τα πρωταθλήματα ήταν αυτό που τους είχε απομείνει. Αλλά θα πρέπει να δουλέψεις για να ξαναφτάσεις εκεί. Και η δική μου η λογική, κάποιοι μπορεί να διαφωνούν, κάποιοι μπορεί να με κράζουν, okay, και να λένε ότι δεν είναι έτσι, τέλος πάντων το βλέπουν όπως το θέλουν αυτοί. Η δική μου λογική είναι ότι όσο είσαι εκεί κοντά,
όσο είσαι κοντά στο πρωτάθλημα, όσο είσαι κοντά στους ομίλους του Champions League, κάποια στιγμή. Και έχω να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι είναι φέτος αυτή τη στιγμή. Στο πιο σουρεάλ καλοκαίρι, έτσι. Σε καλοκαίρι που έκανε τόσες αλλαγές, σε καλοκαίρι που άλλαξε τόσα πράγματα, σε καλοκαίρι που η χρονιά τελείωσε 10 μέρες πριν ξεκινήσει η επόμενη. Έλεγα λοιπόν σε μια σουρεάλ κατάσταση ουσιαστικά, μη κανονική, να το πω έτσι, ότι ήρθε και του πάω και η ώρα. Φάνηκε ότι δεν ήρθε ούτε τώρα. Αλλά όσο είσαι εκεί, όσο είσαι στους ομίλους, όσο είσαι μάλλον στα προκριματικά του Champions League και είσαι εκεί γύρω, κάποια στιγμή η συναστρία, η τύχη, η ετοιμότητα, ο αντίπαλος μπορεί να είναι πολύ κακός, θα σου κάτσει και θα περάσεις. Θα μου πείτε επίσης βέβαια ότι από του χρόνου, δηλαδή από αυτό το καλοκαίρι και μετά, αν δεν πάρεις το πρωτάθλημα, δεν μπορείς να είσαι εκεί. Δεν μπορείς δηλαδή να διεκδικήσεις ομίλους Champions League του χρόνου, αν δεν πάρεις το πρωτάθλημα. Αυτό είπα και πριν όμως. Ότι όταν είσαι εκεί γύρω, στο πρωτάθλημα, όταν δεν είσαι τρίτος 20 βαθμούς πίσω, όταν είσαι εκεί γύρω, θα σου έρθουν και οι χρονιές που θα σου κάτσουν και οι επιτυχίες. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ φέτος. Έτσι όπως είναι, με τις αλλαγές που πάει να κάνει, πήγε να πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο, δεν το κατάφερε, ίσως και να μην το άξιζε, ξέρω ότι ακούγεται σκληρό, να μην το άξιζε με βάση όχι την εικόνα του σε αυτά τα παιχνίδια, με βάση την ομάδα που είχε, τις ομάδες που αντιμετώπισε, το budget που είχε, τους παίκτες που είχε, την ποιότητα που έχει. Σε σχέση πάντα με τους αντιπάλους, μην μπερδεύεστε. Έφτασε λοιπόν μέχρι εκεί που έφτασε και από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι και στο Europa League θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ανεξαρτήτως αντιπάλου, ανεξαρτήτως ομίλου στο Europa League και να διεκδικήσει και εκεί μια παρουσία στο 32 και φυσικά να είναι διεκδικητής του τίτλου. Εγώ δεν θα πω να πάει να το πάρει γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία αλλαγών. Και όταν μπαίνει στη διαδικασία αλλαγών, διάφορα πράγματα μπορεί για να τα θυσιάσει. Μπορεί χθες, αν δεν είσαι στη διαδικασία αλλαγών, για παράδειγμα, και χωρίς να φταίει το παιδί σε τίποτα, και εννοείται ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Μιχαηλίδης, μπορεί αν εκεί, αν είχε έναν αμυντικό του 1 εκατομμυρίου ευρώ το χρόνο και έχοντας τον πάρει 3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, από κάπου αλλού, να έδιωχνε καλύτερα. Αλλά θα ζήσει με αυτό όταν μπαίνει στη διαδικασία αλλαγών. Όταν ο πρώτος στόχος, μην ξεχνάμε και μην το πάμε, δεν είναι τόσο πίσω. Ο πρώτος στόχος φέτος ήταν, είναι και παραμένει ο οικονομικός εξολογισμός. Ο ΠΑΟΚ πριν παίξει το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, που ουσιαστικά έχει οριακό χαρακτήρα στον οικονομικό τομέα, είχε ένα πολύ σημαντικό θέμα με το financial fair play. Για να κοιτάμε και αυτό, πέρα από το κομμάτι το καθαρά αγωνιστικό, στο οποίο ξαναλέω ότι με βάση τα δύο παιχνίδια που είδαμε με την Κράσνονταρ, ναι, ο ΠΑΟΚ μπορούσε να περάσει. Αλλά αν δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και τα βάλουμε όλα κάτω με καθαρό και κρύο μυαλό, θα φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που έγινε ίσως να είναι και φυσιολογικό. Το ότι δηλαδή έκανες την υπέρβασή σου, εγώ θα βάλω και με την Μπεσίκτας ότι έκανες υπέρβαση, και με την Μπενφίκα, που εκεί όντως έκανες πολύ μεγάλη υπέρβαση με βάση όλα τα δεδομένα τα οποία αναφέρω. Και ήρθαν τα μάτς με την Κράσνονταρ, που το ποδόσφαιρο σου έδωσε πίσω. Ή μάλλον σου πήρε πίσω, σου έδωσε τα δύο προηγούμενα. Θα έρθει και η ώρα όσο είσαι εκεί, γι' αυτό το λέω και το τονίζω, ότι όσο είσαι εκεί κοντά και γύρω-γύρω, θα σου δώσει πίσω το ποδόσφαιρο ότι σου πήρε κάποια στιγμή. Αλλά να είσαι και εσύ 100% έτοιμος από όλες τις πλευρές για να το κάνεις. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ ήταν 100% έτοιμος από όλες τις πλευρές, εντός ή εκτός γηπέδου, για να πετύχει ένα τόσο μεγάλο στόχο. Έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να το βλέπω λάθος, μπορεί να διαφωνείτε μαζί μου, okay, αλλά εγώ έτσι το βλέπω το συγκεκριμένο. Και ξαναλέω ότι και εγώ ήμουν στη λογική ότι στα μάτσα αυτά με την Κράσνονταρ, γιατί δεν είχα εικόνα από την Κράσνονταρ εγώ προσωπικά, την είδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο, ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα φέτος και με το συγκεκριμένο αντίπαλο, αυτό το γύρω-γύρω που είσαι τόσα χρόνια μπορεί να ήρθε η ώρα να σου κάτσει για να περάσει. Τελικά δεν ήταν ούτε φέτος. Θα πορευτεί με αυτό. Και ξαναλέω ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η χρονιά είναι μπροστά. Είναι μεγάλη. Έχει το στόχο της διεκδίκησης του τίτλου σε μια χρονιά που κάνεις αλλαγές, σε μια χρονιά που βάζεις καινούργια πρόσωπα, σε μια χρονιά που ρίχνεις το budget και ρίχνεις και τον μέσο όρο ηλικίας, άρα χάνεις εμπειρία. Και σε μια χρονιά στην οποία είσαι ξανά στην Ευρώπη στους ομίλους, στο Europa League,
Και εκεί έχεις, ή μάλλον θα πρέπει να έχεις το ίδιο κίνητρο, θα πρέπει να έχεις την ίδια λογική και θα πρέπει να έχεις την ίδια δίψα. Και πάω ξανά λέω, τελευταία χρόνια στο Europa League δεν έκανε τίποτα. Την ίδια δίψα που είχες με την Μπενφίκα, την ίδια δίψα που είχες με την Κράσνονταρ, άσχετα αν δεν σου κάθισε το αποτέλεσμα και να διεκδικείς εκεί πράγματα. Έτσι μεγαλώνεις. Έτσι διεκδικείς. Έτσι φτάνεις στο σημείο να κάνεις πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμός δεν γίνεται με το να αφήνω το παιχνίδι του πρωταθλήματος γιατί έχω ένα μάτς πολύ μεγάλο την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Τρίτη, οπότε είναι αυτό. Πρωταθλητισμός γίνεται πάω, κερδίζω το παιχνίδι του Σαββάτου της Κυριακής και μετά πάω και έχω την ίδια λογική στο παιχνίδι που έχω να αντιμετωπίσω την ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Ο ΠΑΟΚ είναι καινούργιο μαύρο, το ξαναλέω. Δεν είναι εύκολο. Έχει και ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας που δεν είναι και ο πιο λειτουργικός, να το πω έτσι. Ωστόσο, έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο φέτος. Με αυτόν θα πρέπει να πορευτεί και θα πρέπει να καταλάβει ότι μπροστά του έχει στόχους μεγάλους και πάλι. Παρότι δεν τα κατάφερε χθες. Είναι μεγάλος ο στόχος να περάσει τον όμιλο του Europa League και να το κάνει χρόνια. Είναι μεγάλος ο στόχος να διεκδικήσει τον τίτλο. Αυτή είναι η δική μου λογική. Λοιπόν, μαζί μας stoichman.gr, live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει στο Serie Application, εσείς κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα, φτάνετε στο απόλυτο σερί και κερδίζετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Φυσικά, ολοκληρωμένο προϊόν από το stoichman.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, φυσικά πλούσιο παιχνίδι, στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις από το stoichman.gr. Κδάβευ Καρπίας επίσης σταθερά μαζί μας. Κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 672. 230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail www.gmail.com. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί και με Στέλιο Σασιάδη, έτσι να δούμε την επόμενη μέρα μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Συλλεκτικές αυτές τις εκπομπές. Το είπα και πριν ότι θα τέριαζε πολύ ωραία να το κλείναμε όλο αυτό το σκηνικό με μια τέτοια πρόκριση, αλλά δεν έκατσε. Στέργιο, τι γίνεται? Καλά, Νίκο, είσαι? Καλά είσαι, φίλε μου? Δεν είναι πολύ καλό. Το επόμενο μου ερώτημα θα ήταν αν έχει συνέλθει από το θεσινό. Πώς το έζησες βασικά? Γιατί να πω την αλήθεια, δεν άκουγα. Έβλεπα το παιχνίδι και εγώ δεν μπορώ να βλέπω τηλεόραση και να ακούω ραδιόφωνο. Δεν το έκανα ποτέ. Γι' αυτό έτσι θέλω να σε ρωτήσω αν έχει συνέλθει και πώς ήσουν χθες. Από μια αλληλουχία γεγονότων. Ναι. Που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω. Ναι. Okay. Δεν έχει τα σύννεφα από τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι. Εντάξει, το έλεγα και στο ξεκίνημα της μετάδοσης, mm-hmm. μισή αλήθεια είπα, ότι ούτε εντυπωσιάστηκα από τα μπάνερ με τα αστέρια, ούτε από τους ύμνους, δεν τα έχω ξεπεράσει όλα αυτά. Ναι. Η ουσία μετρούσε, okay, δεν ήταν αυτό. Εντάξει, θέλοντας και μη, δεν μπορείς να μείνεις και πολύ. Και ελπίζω ότι κάποια στιγμή, okay, να δούμε και αυτό. Ναι. Αλλά τα πράγματα εκ των πραγμάτων κάθε χρόνο γίνονται και πιο δύσκολα. Νομίζω, Στέργιο, ότι πολλοί είχαμε πιστέψει, βάζω και εμένα μέσα, ότι αυτή τη στιγμή ήρθε τώρα. Θυμάσαι στα αρχή που λέγαμε όταν ξεκινούσε η διαδικασία των προγραμματικών ότι να, μήπως ο ΠΑΟΚ, που γενικότερα ρε παιδί μου σαν σύλλογος είναι ρε παιδί μου προβληματικός, okay, δεν είναι και το πιο normal σύλλογος, ότι να φέτος που χωρίς κόσμο με το ένα μάτς, ότι δεν είναι πιθανό δηλαδή να του κάτσει έτσι να βρεθεί στους ομίλους και όλα αυτά, και όντως δεν φτάσαμε πολύ κοντά να δικαιωθούμε, αλλά. Αυτό ήταν η άλλη πλευρά που κρατιόμουν. Ναι. Εντάξει, πέρα τα αγωνιστικά και τους συσχετισμούς με την Κράσνα που τελικά αποδείχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ αδείξει τον εαυτό του, πέρα από την τύχη η οποία τον αδείξει κατάφορα, ο δεύτερη μόνο η τύχη. Ναι. Αυτή είναι η άλλη άποψη, και το παραφυλλογικό και το μεταφυστικό και το. Ναι. Να φέτος από εδώ από εκεί με όλες αυτές τις ανομαλίες που γίνονται ξέχαιρεστερά, ότι μπορεί να γίνει και αυτή η ανομαλία.
να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Okay. Ναι. Στεριό, βάζοντας τα κάτω τώρα όλα. Ωραία, γιατί το κομμάτι των προγραμματικών ολοκληρώθηκε, ρε φίλε. Έτσι. Τελείωσε ένα πρώτο κομμάτι τη σεζόν. Δηλαδή, ένας πρώτος στόχος κρίθηκε. Έτσι. Εγώ θα σου πω ότι αν τα βάλουμε κάτω όπως ξεκίνησαν τα προγραμματικά, ο ΠΑΟΚ είναι συν σε σχέση με το πώς ξεκίνησε και το πώς ήταν πριν το μάτς με την Μπεσίκτας, για παράδειγμα. Αλλά τελειώνοντας αυτή τη διαδικασία, πιστεύεις ότι στο τέλος της ημέρας ο ΠΑΟΚ άξιζε να είναι στους ομίλους του Champions League? Με όλα τα δεδομένα, όχι μόνο τα αγωνιστικά, το πώς έπαιξε χθες, τι έκανε με την Κράσνονταρ, με την Μπενφίκα, όλα τα γύρω-γύρω, όλα μαζί. Άξιζε, πιστεύεις? Άξιζε, αλλά άξιζε και η Κράσνονταρ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν άξιζε η Κράσνονταρ. Ναι. Πώς μπορούμε να το πούμε με τα βεβαιότητα ότι δεν άξιζε ο Άγιαξ. Mm-hmm. Δεν άξιζε ο Άγιαξ. Η Μπενφίκα άξιζε που κέρδισε τον ΠΑΟΚ πρόβρεση. Ναι. Η Κράσνονταρ άξιζε, αλλά το άξιζε και ο ΠΑΟΚ. Πώς να το κάνουμε? Mm-hmm. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν το άξιζαν οι Ρώσοι. Εντάξει. Έκαναν μια ανατροπή στο το πρώτο παιχνίδι χωρίς να σμπροχθούν τη διδυσία. Mm-hmm. Εντάξει. Είχαν τις απουσίες τους εχθές. Κάναν το παιχνίδι τους πολύ πιο σωστά τακτικά, έχω την εντύπωση. Να μην σου πω τη βεβαιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή όντως ο Μουσάεφ κέρδισε τον Φερέιρα. Έλεγα και πριν ότι δεν ξέρω αν το κέρδισε στην προετοιμασία του αγώνα. Στο κοουτσάρισμα πάντως, ειδικά χθες, τον κέρδισε, ναι. Ναι, δηλαδή άφησε τον Κρέσπο πολύ χώρο στη δεξιά πλευρά, ξέροντας ότι δεν μπορεί ο Κρέσπο να περάσει, να τριπλάρει, να σεντράρει, να σκοράρει. Mm-hmm. Εντάξει, έπαιξε αυτό που μπορούσε να παίξει και σε συνάρτηση με τις απουσίες του, γιατί ήταν σημαντικές και η απουσία του Όλστον και του Βάντερσον. Τον Μπέρκ δεν τον είδα να πατάει καλά το ξεκίνημα. Mm-hmm. Ήταν φανερά, νομίζω, ανέτοιμος. Και έκανε αυτό που θα μπορούσε να κάνει. Okay, βέβαια είναι αλήθεια ότι η Κράσνονταρ έκανε πάρα πολλά λάθη που φυσικά δεν ήταν μέρος του πλάνου της, mm-hmm. τα οποία λάθη ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί. Και στο δεύτερο ημίχρονο έκανε αυτό που ήταν να κάνει, βάζοντας τον ποδοσφαιριστή στα δεξιά, τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Σμολνίκοφ. Ναι, ναι. Ξυλετέρωσε τον Γιαννούλη από τη μία, απ' την άλλη ήταν πραγματικά πολύ καλός και στο δημιουργικό κομμάτι. Και κάπως έτσι, συν τα λάθη των παικτών του ΠΑΟΚ, ήρθε ένας αποκλεισμός πολύ οδυνηρός. Εντάξει, mm-hmm. εγώ στο μυαλό μου έτσι τον έχω. Δεν είναι αποκλεισμός που τον περνάς έτσι. Ναι. Δηλαδή, διαβάζω, ας πούμε, ορισμένους αισιόδοξους ή με άλλη φιλοσοφία. Εντάξει, αποκλείστηκε η ομάδα, κάνει την προσπάθεια, πάμε, συνεχίζουμε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία που δεν ξέρω αν θα την έχει ο ΠΑΟΚ στον δρόμο του τη νέα χρονιά ή μετά από δύο χρόνια ή δεν ξέρω πότε. Ναι. Γιατί ξαναλέω, είναι πολύ ζωτική σημασία το γεγονός ότι μειώνει τη θέση στην Ευρώπη και δυσκολεύει πιο πολύ ο δρόμος για μια ελληνική ομάδα. Ναι. Σέργιο, και από τον χρόνο ο δεύτερος παίζει Conference League, έτσι. Ο δεύτερος αποκλειστικό του Conference League, ναι. Μάλιστα. Okay. Δεύτερο αποκλειστικό κιόλας. Δηλαδή ούτε να πει μια θέση στους ομίλους αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Εντάξει, τίποτα εκεί. Θα περάσει και 2-3 γύρους πώς είναι. Ναι. Η οποία δεν είναι μια διοργάνωση της πλάκας, εντάξει. Όχι, ρε. Έχω βγάλει μια άκρη. Αλλά δεν έχει, ξέρεις, δεν έχει την πληθώρα των πολύ καλών ομάδων. Πάλι θα έχει μια ομάδα από την Ιταλία, από τη Γερμανία, από την Ισπανία, από την Αγγλία. Mm-hmm. Okay. Δεν είναι μια διοργάνωση που ο ΠΑΟΚ θα είναι μέσα στα 5 φαβορί για να την κατακτήσει. Ναι. Θα έρχονται και ομάδες από το Europa League. Θα έχει πάλι τα βατούρια, αλλά σίγουρα, εντάξει, θα είναι η τρίτη κατά σειρά. Τα έσοδα θα είναι ελάχιστα σε σχέση με το Champions League και πολύ πιο μικρά από το Europa League. Mm-hmm. Αλλά η ουσία είναι ότι μόνο ο πρωταθλητής Ελλάδας θα βγαίνει στον πρώτο ή στον δεύτερο αποκλειματικό γύρο. Ναι. Mm-hmm. Παίζει δυνατά να είναι και στον πρώτο κιόλας. Mm-hmm. Αν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις ή κάποιες κακές συγκυρίες για την Ελλάδα. Μάλιστα. Okay. Εγώ νομίζω, Νίκο, ότι την πίκρα του αποκλεισμού ενισχύει και το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή, εάν ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει τη Λάρισα εύκολα, ή τέλος πάντων την κέρδισε, okay, πάμε παρακάτω. Αν είχε κερδίσει τον Ατρόμητο και είχε κάνει και ένα διπλό στο Βόλο, εύκολα, δύσκολα, mm-hmm. και ήταν στους 9 βαθμούς και είχε περάσει η Μπεσίκτας και η Μπενφίκα,
πάλι θα ήταν οδυνηρός αποκλεισμός, αλλά θα ήταν νομίζω η πίκρα μικρότερη. Εγώ, ναι. εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Θα λέγαμε ότι ο Πάοκ αποκλείστηκαν την προσπάθεια, πάλι θα λέγαμε τα κακό κείμενα, αλλά θα έλεγε στην Ελλάδα είναι πρώτος, έχω κάνει το 3-3, θα κάνω και τον Όφιο στο 4-4, θα έρθουμε τη διακοπή, θα δούμε τι θα γίνει με μεταγραφές, θα κλιματιστούν οι καινούργοι λίγο πιο πολύ, θα ενισχυθεί ο Πάοκ και πάμε να συνεχίσουμε στο πρωτάθλημα και στο Europa League για να περάσουμε στο 32. Ο Πάοκ τώρα είναι έχει δύο γκέλες εκτός προγράμματος. Δεν το συζητάμε. Όσο καλός και να ήταν ο Ατρόμητος, okay, δεν είναι το προγράμματος μια γκέλα από τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Εντάξει, και πλέον ο ΠΑΟΚ δεν έχει περιθώρια επιλογών. Δηλαδή, okay, φαντάζομαι, ελπίζω, προσδοκώ ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και ο κόσμος, το ίδιο ελπίζει, θα κερδίσει τον ΟΚ την Κυριακή. Okay. Αν και δεν θα είναι το μάτι εύκολο. Δηλαδή, αυτό θα έλεγα. Ότι είναι και ο ΟΚ. Δεν πατάς το κουμπί που λέει κάποιος γνωστός μου, να γυρίσει το κουμπί και να. Μπορεί και να συμβεί, αλλά μπορεί και η ομάδα να παρουσιαστεί επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει. Εγώ θα σου πω ότι κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Τι να σου πω, να δούμε τρίτη γκέλα διαδοχική. Μου φαίνεται λίγο ακραίο το σενάριο. Σενάριο, αν γίνει αυτό το Κυριακή, θα φτάσει Δευτέρα νομίζω. Το γιορτή. Ναι. Ναι. Θα τραβήξει λίγο μετά το βράδυ. Τι ώρα είναι το παιχνίδι Κυριακή? 6:15. Ναι, ναι, θα τραβήξει το βράδυ, ναι, ναι, αν δεν έρθει νίκη. Ναι. Μετά ο ΠΑΟΚ από τη διακοπή, γιατί θα έχει διακοπή μετά, για τις ομάδες, παίζει με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο. Και η εικόνα της ΑΕΚ είναι... Έχει ΑΕΚ και καπάκι, έχει και άλλο ντέρμπι μετά ή όχι, λάθος θυμάμαι. Είναι με την ΑΕΚ μετά την διακοπή. Ναι. Και μετά είναι με... Με Ολυμπιακός... Καπάκι. Καπάκι. Άνα μπράβο, άνα μπράβο. Γιατί κάτι θυμόμουν ότι η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ και κάτι ακόμα. Ολυμπιακός, άνα μπράβο. Ναι. 22 Οκτωβρίου έχουμε πρεμιέρα ομίλων Europa League. Ναι. Ναι. Γιατί, μιας που αναφέραμε, να πούμε λίγο και τις ημερομηνίες. Είναι πολύ κοντινές. Είπαμε, είναι μια χρονιά. Άστα να πάνε. Ναι. 22-29-5. Το πρώτο πακετάκι, 22 Οκτωβρίου, 29 Οκτωβρίου, 5 Νοεμβρίου, δηλαδή μέσα σε δύο εβδομάδες κοντά τρία παιχνίδια. Και μετά πάει 26 Νοεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου. Δηλαδή πάλι ένα πακετάκι τριών αγώνων μέσα σε τρεις εβδομάδες. Ναι, ναι. Πες μου εσύ αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να πάρει... Το να σου πω τώρα να πάρει 9 βαθμούς με Όφη, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Στέριο, πάρε τους τρεις την Κυριακή σε αποτυφάση να πας στη διακοπή. Ναι, πάρε τις, ναι, εντάξει, ναι, μετά. Πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη ο ΠΑΟΚ να αρχίσει να κάνει σειρή νικών. Δεν έχει την πολιτεία, δηλαδή. Αν είχε ο ΠΑΟΚ 3-3-9 μέχρι τώρα, okay, και 12 την Κυριακή, θα είχε και ένα περιθώριο να κάνει και μία γκέλα στα δύο μάτς. Ναι. Ναι. Όταν όμως χάνεις το δικαίωμα αυτό, γιατί είσαι ήδη στο μείον 4 από τους βαθμούς που έπρεπε να έχεις πάρει εκ των πραγμάτων, εάν γίνει γκέλα και στο Ολυμπιακό στάδιο, που κάτι άλλο παρά απίθανο, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την εικόνα την περσινή της ομάδας στα μεγάλα παιχνίδια. Ναι. Δεν μπορώ να την ξεχάσω. Εντάξει. Αν είναι γκέλα εκεί και μετά παίζει με την πλάτη του δίκου με τον Ολυμπιακό, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να μην πάω πολύ πίσω από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Γιατί μην ακούσω μετά ότι ναι, έχει ακόμα 30 αγωνιστικές και τα play-off, εντάξει, άστο μετά. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ νομίζω 30 στα 30, αν πάμε στο κακό σενάριο ότι θα κάνει κέλα στο ΆΚΑ ή κέλα με τον Ολυμπιακό στην Τούπα ή κέλα με τον Όφη. Άρα λοιπόν η ομάδα έχει βάλει στον εαυτό της δύσκολα και νομίζω ότι όλο αυτό είναι μέσα στην εξίσωση για το πώς νιώθει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ξαναλέω και να το κλείσουμε, εάν υπήρχε το απόλυτο βαθμό στο ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω θα ήταν πιο ετήπιος, πιο ήπια τα συναισθήματα. Όχι ότι δεν θα υπήρχε απογοήτευση. Εγώ θα το ξαναπώ, ούτε με ενδιαφέρει σε πόσους αρέσει και πόσους όχι. Εξακολουθώ να είμαι προβληματισμένος για την ικανότητα του Φερέρα να οδηγήσει την ομάδα σε τίτλους. Δεν είμαι. Δεν έχω πιστεί. Μακάρι να με πείσει άμεσα ο Πορτογάλος. Θα χαρώ πάρα πολύ. Οκ. Okay.
Εγώ καταγράφω αυτά που βλέπω, Νίκο. Αν ήμουν επί θεία, θα σας έλεγα, παιδιά, μη σκάτε, το τέλος της ζωής θα πάρει πάω το πρωτάθλημα, θα πάρει και το κύπελο και θα είμαι στο όλους τους δρόμους. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Εντάξει, η δουλειά μας είναι να βλέπουμε κακό σκηνικό. Εντάξει, νομίζω το έχει το πει και το χθεσινό παιχνίδι, λίγο πολύ το έχουμε πει. Εντάξει, και χθες μέσα το Λίμπερο και θα πάω 24 και το πρωί ο Σταύρος και εγώ και ξανά ο Σταύρος και ξανά εγώ. Νομίζω δεν είναι και πολύ νόημα να αναλωτούμε τι δεν πήγε καλά στο χθεσινό παιχνίδι. Εγώ το βάζω, Νίκο, και αυτό το μάτς σε αυτά που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε βοήθεια από τον πάγκο του. Ναι. Δεν πήρε βοήθεια. Εγώ θα σου λέγα... εγώ θα σου λέγα ότι μπορεί και να τον μπέρδεψε ο πάγκος του περισσότερο. Όχι μόνο δεν πήρε βοήθεια. Ναι, μπορεί κάλλιστα να συμβαίνει και αυτό. Το σίγουρο είναι ότι βοήθεια δεν πήρε. Mm-hmm. Τώρα αν τον μπέρδεψε ή όχι, εντάξει, οκ. Παίζει να είναι και αυτό. Δεν είμαι κάθετα αντίθετος. Ναι. Τίνω να συμφωνήσω. Αλλά σίγουρα δεν πήρε βοήθεια ο ΠΑΟΚ. Ούτε από τον Τσόλακ, πόσο μάλλον από τον, από τον Λουαγκέ. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί έτσι στο 65 έδειξε αυτή την φούρια να κάνει διπλή αλλαγή ο Φερέιρα. Οκ, κάποια στιγμή ήταν λογικό ότι θα μπει ο Λουαγκέ, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι διάνοια. Mm-hmm. Το λέγουμε από το ξεκίνημα με τον Γιώργο Ζαγόρα, ότι αν το μάτς πάει στο 0-0, είναι δεδομένο ότι θα βγει ο Κρέσπο που σου δίνει ισορροπία στην άμυνα, αλλά μπροστά τίποτα θα μπει ο Ακέ. Αλλά το 15 μαζί με τον Τζόλακ, τι να σου πω, δεν βγήκε, εντάξει, οκ. Okay. Mm-hmm. Και δεν είχε δώσει και τα ερεθίσματα ο Ακέ στον Βόλο για να πεις ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα και... Δεν, στο Βόλο... Ή ότι τέλος πάντων είναι έτοιμος, σαν στη φόρμα, ότι είναι έτοιμος να μπει και να παίξει να βοηθήσει άμεσα. Ναι, ότι είναι έτοιμος, ναι, ναι, μια μετριότητα και στο Βόλο και χθες νομίζω ο βαθμός του κάτω από τη βάση. Οκ, okay, αλλά δεν μπορώ εγώ να ρίξω βέλη στον νεαρό Σενεγαλέζο. Καλά, προφανώς, εννοείται. Δεν πριν από 10 μέρες, έχει να παίξει από το Μάρτιο. Ναι, φυσικά. Και ξαφνικά, ας πούμε, κλείθηκε να βοηθήσει μια ομάδα να μπει στους ομίλους του Champions League. Γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα για τον νεαρό, οκ. Okay. Mm-hmm. Ούτε είναι τόσο ψημένο στα 21, επειδή έπαιζε στην Παρτσελώνα, αν και τέλος πάντων και έπαιξε 5 μάτς, ήταν για αυτόν έτσι ρουτίνα να παίξει ένα παιχνίδι Champions League. Αλλά νομίζω πιο πολύ έχει να κάνει με την ανετοιμότητά του. Ναι. Και δεν θυμάμαι ότι μια έτσι ενέργεια που να προβλημάτισε την άμυνα της Κράσναρ. Η οποία Κράσναρ βγάζει προς τα έξω, σωστά νομίζω, την πλευρά του, δεν πιέστηκε ιδιαίτερα. Okay. Δηλαδή σε βαθμό να έχει διαστήματα ο ΠΑΟΚ να κάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Δηλαδή πέρασαν και εύκολα διαστήματα για την Κράσναρ. Νομίζω ότι στη Ρωσία ο ΠΑΟΚ είχε πολύ πιο καθαρές ευκαιρίες. Χθες είχε πολύ περισσότερες προϋποθέσεις για να κάνει καλές ευκαιρίες, άσχετα αν τις έκανε ή όχι. Ναι, ναι. Πολλά κλεψίματα, αρκετό mm-hmm. ανοιχτό γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, mm-hmm. δεν μπορούσε πάνω να το εκμεταλλευτεί. Ναι. Όχι ότι αν έβαζε πρώτος γκολ θα ήταν περασμένο σήμερα και θα μιλούσαμε για την ανάλυση του ομίλου του Champions League, αλλά όπως και να έχει, θα είχε βάλει τις βάσεις. Ναι. Ναι. Σταφώς και η τύχη πάλι γύρισε την πλάτη στον ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό μία παράμετρος. Ήτανε, βέβαια, ήταν, εντάξει. Ναι. Αλλά δεν ήταν το α και το ωμέγα στην ανάγνωση του παιχνιδιού. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είχε την τύχη. Ναι. Και δοκάρι στη Ρωσία, ας το χαμένο πέναλτι, mm. δεν ήταν προϊόν τύχης ή ατυχίας, ήταν κάποια εκτέλεση από το Πέλκα. Αλλά έχει και δοκάρι και χθες. Και ένα επικό αυτοκολμπίκι από τον Μιχαηλίδη. Εντάξει, πολύ κακιά στιγμή για τον νεαρό που μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ίσως και ο κορυφαίος της άμυνας. Θυμάσαι ότι τα προηγούμενα 10 λεπτά είχε βγάλει δύο κέρυες πάσεις ο Μιχαηλίδης mm-hmm. μέσα στην προβολή. Mm-hmm. Και στον αέρα ήταν δυνατός και σχεδόν αλάθαστος και στις μεταβιβάσεις του. Ήταν αυτή η κακιά στιγμή. Εντάξει, άντε λες, οκ. Ο Πάκος σου χαρίζει. Σαφώς και υπάρχει διάχυτη η ελπίδα ότι έχεις ένα 15 λεπτό να βάλεις ένα γκολ στην Κράσνοντα. Και γίνεται αυτή η φάση που okay, ο Ζίβκοβιτς δείχνει πάλι ότι είναι στην καλή κατάσταση, βγάζει την μπάλα, χτυπάει το δοκάρι. Κάθεται. Βγαίνει μια φορά έξω δηλαδή. Ναι. Πάνε πλάγια. Δεν μην βγαίνει. Πάνε πλάγια. Πάνε κόρνερ, κόρνερ. Ναι. Πλάγια, κόρνερ, πήγε από εκεί. Δηλαδή το φάλσο που παίρνει, το έχω δει τρεις φορές, τέσσερις. Ναι, δεν έχω παραπάνω. Το φάλσο που παίρνει και πάει σε ένα σημείο που είναι μόνο παίκτη Κράσνοντα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε. Έλα, δεν τα κάστρε, φιλιάστο, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Δηλαδή.
Και θύμισε μου λίγο, είναι μια φάση, Στέργιο, πριν το 1-1 νομίζω, που γίνεται μια καραμπόλα, πάει να διώξει αμυντικό σας κράσοντα, χτυπάει στο κεφάλι του άλλου και πηγαίνει προς την εστία, αλλά όχι κοντά ρε παιδί μου, κατάλαβες. Και δεν με κάτσε εκείνη η φάση μέσα ας πούμε, πήγε λίγο πιο πλάγια η μπάλα, έτσι όπως έγινε το μπιλιάρδο, για να σου κάτσει και σένα λίγο. Αλλά δεν. Εντάξει, απίστευτη φάση, ειδικά το 1-2. Του να λέω σου στερεί και το αίσθημα ότι έχει ένα 15 λεπτό για να παλέψει. Ναι, ναι. Τελειώνει η ιστορία και δεν είναι απλά διαδικαστικά. Α πούμε, ίσως το ΠΑΟΚ να έπαιζε για να αποφύγει την ΙΤΑ, αλλά μικρή σημασία έχει. Mm-hmm. Κάπως έτσι, Κράσνοντα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της στους ομίλους του Champions League. Εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στο Europa League. 12.30 κοντά θα ξέρουμε τα γκρουπ δυναμικότητες, γιατί 12 τελειώνουν τα παιχνίδια. Να τελειώσουν τα παιχνίδια, ναι. Τα πολλά, ένα θα πάει παράταση, δύο. Ναι, δεν γίνεται. Εννοείται. Φαντάζομαι, κάτι εντάξει. Οπότε γύρω στις 12.30 θα ξεκαθαρίσει έτσι το τοπίο. Υπάρχει το σενάριο να μπει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γκρουπ. Mm-hmm. Αν έχουμε κάποιες εκπλήξεις, δηλαδή αδύναμες ομάδες να περάσουν δυνατές, ή αν θέλεις ομάδες με χαμηλή βαθμολογία στην UEFA, στο ranking να περάσουν ομάδες με μεγαλύτερη βαθμολογία. Mm-hmm. Θα περιμένουμε, εντάξει, είναι και εξέλιξη κάποια παιχνίδια, θα έχει το βράδυ στις 10. Δεν νομίζω να συμβούν τόσες πολλές εκπλήξεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, οι ζευγάρια που είναι πολύ μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας. Δηλαδή τώρα να περάσουν τα Τίρανα και να μην περάσει Young Boys, ας πούμε, με το μάτς στην Ελβετία, δύσκολο. Ναι. Κατάλαβα. Να περάσει εγώ η Αραράτ Αρμενία και όχι ο Ριζός Αστέρας. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το βράδυ λοιπόν η κατάσταση των υποομήλων, των γκρουπ, πες όπως θέλεις, έχει δυνατές ομάδες, θα έχει ο ΠΑΟΚ δύσκολο έργο, έτσι κι αλλιώς, εντάξει, σαφώς ευκολότερα από θα έχει στο Champions League, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Υπάρχει Άθηνα, Ρώμα, Νάπολη, Μπενφίκα, Μπάγκερ Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, φυσικά Μόσχα. Μπενφίκα, Μπενφίκα, ναι. Η Τότεναμ θα είναι μέσα λογικά. Η Βασιλεία, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Αϊτχόφεν, η Σέλτικ, η Λέστερ, Ρεάλ Σοσιεδά, Φέγγερνοντ, Μακάμπι Τελαβίβ του Γιώργου Δόνη, η Λίλ, δηλαδή έχει ομάδες. Καλά, ναι, τι συζητάμε. Φυσικά. Και η ομάδα χρειάζεται λίγο νύχτα. Δεν βγαίνει έτσι το έργο. Δεν βγαίνει έτσι το έργο. Ειδικά στην τελευταία γραμμή πρέπει να έρθει σίγουρα ένας, για μένα δύο. Υπάρχει κουβέντα ότι θα γυρίσει ο Αγκούστο, με το καλό να γυρίσει και ο Μίσης σε ένα-δύο μήνες. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ όμως χρειάζεται ενίσχυση τώρα. Εντάξει. Mm-hmm. Αφενός δεν μπορεί να ρίξει άλλο τη Σούπερ Λίγκα. Να πει παίζω την Κυριακή με την Λέστερ, εντάξει, ας βάλω με τον Αστέρα Τρίπολης, τον Ινούα και τον Σίτι, εντάξει, δεν θα βγει το έργο. Και αφετέρου δεν μπορεί να ρίξει και την Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχει πάλι μια παρουσία όπως είχε την τελευταία φορά που ήταν στους ομίλους. Που πραγματικά, εντάξει, ήταν για να ήταν, δεν είχε στόχο ΠΑΟΚ, έριξε πολύ την Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει τουλάχιστον στην επόμενη φάση, θα πω εγώ. Στου 32. Mm-hmm. Και να κάνει μια προσπάθεια να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στη συγκεκριμένη διοργάνωση στους 16. Εντάξει. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό θέλει ρόστερ. Δηλαδή από τη στιγμή που έχουν αποστασιοποιηθεί, μάλλον έχουν απομακρυνθεί, έχουν πει στον περιθώριο ο Μάτος, ο Ζαμπά, παίκτες με εμπειρία, εντάξει, ο πλήσης βάρει ενδεχομένως, πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει ποδοσφαιριστές. Θα σου πω εγώ ένα εξαδοκτάρι που να κάνει όλη τη δουλειά και να πλησιώσει τον ΣΒΑΠ και τον άλλο ταμπορή, και πρέπει να πάρει και ένα επιθετικό, δηλαδή δεν ξέρω, θα μπορέσει ο Σβιντερσκι να θυμηθεί πάλι τον καλό του εαυτό. Ναι. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλά θέματα ανοιχτά, τα έχουμε αναλύσει στο ΠΑΟΚ 24. Οκ, υπάρχει το θέμα του Γιαννούλη,
Ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει. Mm-hmm. Το έχουμε αναλύσει γιατί και πώς πλέον ο ΠΑΟΚ, εντάξει, σαφώς και νιώθει πιο άνετα με τα χρήματα ακόμα και του Europa League. Τώρα αν έρθει αύριο η Αταλάντα και πει 10 εκατομμύρια τη ρήτρα, okay. Δεν είναι το κέρδος του ΠΑΟΚ. Αλλά 4, 5 και 6 και 6,25 και 10% με τα πόλεις και αυτά δεν ο ΠΑΟΚ πλέον. Ναι. Εντάξει και υπάρχει επίσης και επαφή του Φερέρα με τον Γιαννούλη και του εξήγησε πόσο απαραίτητο είναι για το παιδινό ΠΑΟΚ και ότι ίσως να είναι και για καλό για την καριέρα του να μείνει ακόμα ένα χρόνο και του χρόνου σε ένα καλοκαίρι που ελπίζουμε να μην υπάρχει κορονοϊός, να έχει βγει το εμβόλιο. Θα βρει και το ποδόσφαιρο έτσι την κανονικότητά του και θα αρχίσουν οι ομάδες να δίνουν περισσότερα χρήματα και σε ομάδες αλλά και σε παίκτες. Ναι, ναι. Mm-hmm. Εντάξει, και μπορεί ας πούμε αντί για την Αταλάντα να προκύψει, ξέρω εγώ, η Ίντερ, θα σου πω εγώ. Όχι ότι η Αταλάντα είναι μικρό μέγεθο. Ναι, ναι, κατάλαβα πώς το λες. Τελευταία δύο χρόνια, αλλά σίγουρα εντάξει, εγώ ας πούμε θα πήγαινα στην Μίλαν ή στην Ίντερ. Όχι στην Αταλάντα. Ναι. Που δεν ξέρω αν μπορεί να έχει διάρκεια σε αυτό που κάνει. Όχι ότι η Μίλαν και η Ίντερ διάγουν μέρες δόξας, αλλά τουλάχιστον εντάξει είναι διαφορετικό και η πόλη που ζει και η ομάδα για την ομάδα φανέλα φοράς. Υπάρχει διάθεση, τα λέω επιγραμματικά, mm-hmm. για ανανέωση του συμβολέου του Ελκαντουρί για ακόμα δύο χρόνια μέχρι το 23. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει και διάθεση ο Μαροκινός που κατά διαστήματα έχει δείξει τάση να πάει προς Ιταλία να είναι κοντά στην οικογένειά του. Mm-hmm. Εντάξει, το ότι δεν έχει την οικογένεια εδώ πέρα δεν είναι δικό μου θέμα, δεν το έχω ψάξει και ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ιδιαίτερα στα οικογενειακά, προσωπικά, δεν είμαι στο κομμάτι αυτό ειδικός. Εντάξει, για τον Γιαννούλη είπαμε, απομένουν κάποιες κρεμότητες για δανεισμούς νεαρών ποδοσφαιριστών. Θα δούμε τι θα γίνει με Μάτους και Ζαμπά. Θα δούμε τι θα γίνει με Πασχαλάκη και Ρέι. Δεν έχουν έρθει προτάσεις. Ασφαλώς δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει και Ζίβκοβιτς και Πασχαλάκη και Ρέι. Ναι. Πρέπει ένας εκ των δύο, ή τον Πασχαλάκη ή ο Πασχαλάκης ή ο Ρέι, να αποχωρήσουν. Τώρα θα έρθει και πάω κάποιο κέρδος, θα έχει φαντάζομαι, αλλά όχι κάτι το αμάν. Εντάξει, ίσως θα μπορέσει να έχει κάποιο κέρδος τον Πασχαλάκη, ο οποίος κλήθηκε στην ελληνική ομάδα μεταξύ άλλων, αλλά δεν νομίζω να υπάρξει μεγάλο κέρδος, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι τρεις θεματοφύλακες πρώτης γραμμής, εντάξει. Πρέπει ένας να αποχωρήσει. Δεν είναι ημέρες πολλές, είναι πέντε. Θα πρέπει αυτό το πεντήμερο ΠΑΟΚ να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Μακάρι ένας στους ομίλους τσάμπιονς λιγκ, νομίζω ότι θα ήταν το έργο πολύ πολύ πιο εύκολο. Και με τα χρήματα και με το γόητρο θα μπορούσε να κάνει σούπερ κινήσεις. Τώρα θα πας σε κινήσεις πιο μετρημένες. Όχι ότι αν έπαιρνε η ομάδα στους ομίλους τσάμπιονς λιγκ θα έρχονταν στην ομάδα ο Ντάνι Άλβες, όπως μου είπε ένας φίλος. Αν είχα ακούσει κάτι για Ντάνι Άλβες, δεν έχω ακούσει. Ούτε θα έρχονταν αν ο ΠΑΟΚ παίρνει στους ομίλους. Ακόμα και στα 37 του, ο Ντάνι Άλβες. Απλώς θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είναι έτσι πιο, να κοιτάξει λίγο πιο ψηλά για την ενίσχυση του. Και τώρα μπορεί να κάνει καλές κινήσεις. Νομίζω ότι όσο και αν είναι αργά, γιατί αργά είναι, mm-hmm. Το έχουμε ξαναπεί Νίκο ότι υπάρχουν και παίκτες που έχουν μείνει, όχι στα αζήτητα, αλλά δεν έχουν βρει ακόμα ομάδα. Οπότε αν έχεις μείνει χωρίς ομάδα στις 3 Οκτωβρίου και είναι να παίξεις στην Αγγλία το όνειρό σου, εάν κοντεύουν οι μέρες για να μείνεις άνεργος, εντάξει το ξανασκέφτεσαι από εγώ. Ναι. Να πας σε μια ομάδα που είναι στο ομίλος του Europa League και θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Στέλιο είναι μέχρι 5 Οκτωβρίου, μέχρι Δευτέρα. Με 5, ναι, μέχρι 5. Και Δευτέρα. Μέχρι και 5, ναι. Οκ, okay, οκ. Okay. Η πέμπτη του μήνα είναι η τελευταία μέρα για μεταγραφές. Μάλιστα. Εντάξει. Σε γενικές γραμμές, Νίκο, και εν κατακλείδη, πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει τις ισορροπίες του και πάλι. Ναι. Εντάξει, πρέπει να βρει τους τρόπους για να παίρνει στην Ελλάδα τις νίκες. Πρέπει να βρει τους τρόπους για να αρχίσει να παίρνει ντέρμπι και να μην είναι είδηση αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Γιατί πέρυσι πραγματικά ήταν είδηση, πολλές γκέλες ο ΠΑΟΚ, και πρέπει να βρει την ισορροπία πώς θα συνδυάσει και Europa League και Super League. Δεν είναι εύκολο. Στεριό, και για να κλείσουμε με αυτό, πιστεύεις ότι είχε ανοίξει και μέσα στην ομάδα, έτσι λίγο, μέσα στην ομάδα, καταλαβαίνεις πώς το λέω, μια κουβέντα περί εμπειρίες? Δηλαδή το ανέφερε και ο Φερέιρα στην έβεξη που πριν το ΜΑΤ, το ανέφερε ο Ίγκασον χθες, το ανέφερε και ο Ελκαντουρί, νομίζω, στις δηλώσεις του, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ανοίξει για να στέλνει
προβληματισμός, να το πω έτσι, εντός της ομάδας. Εν ώψη της συνέχειας της χρονιάς, των στόχων που έχει μπροστά της και όλα αυτά, άσχετα αν πέρασε στους ομίλους του Champions League και όχι. Ναι. Κοίταξε, ενδεχομένως να έχει ανοίξει, αλλά καταλαβαίνω ότι ο Φερέιρα αφενός τα έχει λίγο μπερδεμένα. Δηλαδή, όταν θέλεις προσωπικότητες και εμπειρία, γιατί μου βγάζεις Βαρέλα, Πέλκα και Κρέσπο χθες. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Ναι. Και το άλλο είναι ότι ίσως θέλει ο Φερέιρα εμπειρία, αλλά όχι εμπειρία από παίκτες του Λουτσέσκου που σου έχει στο μυαλό του. Ναι. Θέλει δικούς του παίκτες εμπειρία. Ναι. Εντάξει, μην πιάσουμε το θέμα του Μάτος, που περιμένουν πολλοί, θέλετε να φέρετε το Μάτος πίσω. Είναι κολλητός μου ο Μάτος, πίνουμε καφέ κάθε μέρα και έχουμε και μπόνους, ας πούμε, από την εποχή του. Μου δίνει και το 10% των απολαμβών του. Εντάξει, μιλάμε χαζομάρα, είναι απίθμινη, εντάξει. Ναι. Αλλά λες, γιατί ο ΠΑΟΚ να πάει με το Κρέσπο στα δύο μάτς και να μείνει και το Μάτος. Εντάξει, γιατί όσο είναι κακό για ένα ποδοσφαιριστή να μην αποδίδει το ίδιο με τους, και με τον έμπροπονή και τον άλλον, εντάξει, τουλάχιστον μαζί εδώ στην Εγουμπή αυτή δεν έχουμε βγάλει τους παίκτες έξω από την εξίσωση και για πέρσι και για φέτος. Βέβαια. Αν μη τι άλλο, δεν είμαστε είναι. Βάλουμε και, κατά και δεν μπορούν να είναι. Φταίει ο Φερέιρα και τα παιδιά μας τα καλά, τα καημένα, φταίει μόνο ο Πορτογάλος. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, νομίζω, Νίκο, επαφήνεται και σε έναν προπονητή να βρει το διάβολο επικοινωνίας με τον καθένα παίκτη ξεχωριστά. Ναι. Γιατί ούτε ο Λουτσέσκου ήταν αγκαλιές φιλιά από το ξεκίνημα με τον Ακπομ, τον Εμπίσεσβα, τον Μπρίγκοβιτς. Ευρέθηκε όμως η χρυσή τομή. Και στο τέλος ήταν αγκαλιές φιλιά με όλους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν παίζει και η ικανότητα του προπονητή. Γιατί ξαναλέω, σε καμία ομάδα του κόσμου δεν πρέπει να φύγουν οι 25 που ήταν πριν και να έρθουν άλλοι 25 για να αισθάνεται ο προπονητής, εντάξει, οκ, προχωράμε. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και το έλεγα και το μεσημέρι και κλείνω. Εγώ πέρσι ο Φερέιρα δεν με έπεισε καθόλου. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Δεν το πίνω στον τοίχο για τις απώλειες με Ατρόμητο και Βόλο και τον αποκλεισμό από την Κράσνονταρ. Γιατί εντάξει, έχει φέρει ο άνθρωπος. Όντως έχει πετύχει ένα στόχο τον ελάχιστο, αλλά καθόλου έτσι ασήμαντο, να είναι ο ΠΑΟΚ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μαγιά του και το πιστώνουμε του credit που του αξίζει. Αλλά πλέον ο ΠΑΟΚ περιμένω μόνο από το Περέρα και τους παίκτες να αρχίσουν να παίρνουν στην Ελλάδα παθμούς. Απλώς δεν έχω καταλήξει και δεν μπορώ να το ξέρει μιλού κανένας. Εάν η εικόνα του ΠΑΟΚ με Λάρισα, Ατρόμητο και Βόλο ήταν απόρρια των μεγάλων παιχνιδιών που υπήρχαν ανάμεσα, ή απλά είναι η εικόνα της ομάδας, είτε κάνει δύο αλλαγές, είτε τρεις, είτε πέντε, είτε εφτά. Θα φανεί στην πορεία αυτό. Αυτό, αυτό νομίζω δεν ξέρει ο κόσμος. Mm-hmm. Αλλά από εδώ και πέρα δεν μπορεί να δοθεί στο Europa League η ίδια βαρύτητα που δόθηκε στο Champions League. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα, πρέπει να βρεθεί η ισορροπία. Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή αν παίξεις με την Arsenal στο Europa League ή την Benfica, δεν μπορείς για μένα να βγάλεις 8 παίκτες βασικούς από το match κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης για να πάει να παίξεις, ας πούμε, στη Λισαβόνα ή στο Λονδίνο. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το κάνεις. Ναι, σωστά. Δεν είναι οι στόχοι οι ίδιοι, πρέπει να βρεθεί η ισορροπία, εντάξει, εκτός αν πιστεύουν στον ΠΑΟΚ ότι όπως πρόπερσι δόθηκε βάρος στην Ελλάδα και πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και το Europa League, το βάλαν όχι στην άκρη, να μην σου πω ότι το κάνανε, εντάξει. Mm-hmm. Φέτος θα γίνει το αντίστροφο και θα πάρει ο ΠΑΟΚ το Europa League για να παίξει απευθείας στους ομίλους. Μάλιστα. Του Τάμπιος λέει, εντάξει. Ίσως και αυτό είναι ένα σενάριο. Σωστά. Εντάξει. Ναι. Και όπως έγραψε και φίλος του ΠΑΟΚ στο διαδίκτυο, μέσα στην πίκρα όλων, εντάξει, για να πάρει και το χιούμορ χρειάζεται. Εντάξει, ίσως είναι γραφτό για τον ΠΑΟΚ να πάρει πρώτα το Europa League πριν το Champions League. Τι να του πω, εντάξει. Οκ, θα ακολουθεί αυτό ο αποκλεισμός στην ομάδα για καιρό, αλλά επαφήνεται στη διοίκηση, στον Ρέμπε, στον Φερέρα και στους παίκτες φυσικά να αντιστρέψουν το κλίμα. Αλλά νομίζω, Νίκο, ότι ο Οκτώβριος είναι πολύ κρίσιμος. Με δύο μάτς στο Europa League και ένα τρίτο αρχές Νοεμβρίου, με ντέρμπι με την ΑΕΚ, με ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, πάμε για έναν Οκτώβριο που πραγματικά είναι καυτός μήνας. Άντε να δούμε. Μάλιστα. Ωραία, Στέργιο. Τα.
Ωραία, φίλε μου, καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Διάλειμμα κατευθείαν και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τραβήξαμε παραπάνω τον Στέργιο, αναμενόμενο σήμερα, παιδιά, εντάξει. Είναι επόμενη μέρα λίγο δύσκολη. Διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγο. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Τα αναλύσαμε νομίζω όλα με τον Στέργιο. Πριν έχει προκύψει και ένα ακόμα θέμα με αφορμή τη τελευταία μας αναφορά σε αυτά που λέγαμε με το Στέργιο, ότι ο ΠΑΟΚ αναμένεται να κινηθεί μεταγραφικά και έχει ξαναέρθει στο προσκήνιο το όνομα ενός γνωστού παίκτη. Ο ΠΑΟΚ πέρσι πάλεψε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν κάθισε, και αναφέρομαι στον Φίλιπ Μπράνταριτς, ο οποίος ανήκει στην Κάλιαρη. Πέρσι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να τον πάρει και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία έχει καταθέσει πρόταση για το δανεισμό του μαζί με τη Θέλτα και με μια οψιόν αγοράς που είναι να μπει για την επόμενη σεζόν. Δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίχτη εκεί, δεδομένου ότι η περίπτωση Μπράνταριτς δεν είναι άγνωστη, γιατί πέρσι αν θυμάστε είχε κινηθεί, δεν κατάφερε τότε να τον πάρει για να τον αγοράσει τότε, έτσι, όχι για δανεισμό. Και με το ότι φτάνουμε στο τέλος μεταγραφικής περίοδου τη Δευτέρα που κλείνουν οι μεταγραφές, να δούμε αν αυτή η περίπτωση θα παρουσιάσει εξέλιξη μέσα στο επόμενο, μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Έτσι, είναι περίπτωση που την ξέρει ο ΠΑΟΚ. Πέρσι τη δούλεψε αρκετά, αλλά δεν κατάφερε να τον πάρει τον Μπράνταριτς. Να δούμε αν θα προχωρήσει τώρα η υπόθεση του 27χρονου Κροάτη, έτσι, αμυντικού μέσου, μάλλον όχι αμυντικού μέσου, είναι οχτάρινη κυρίως και ο Μπράνταριτς εκεί παίζει. Λοιπόν, κλείνοντας λίγο μετά του μπάσκετ που έχει διάφορες εξελίξεις σήμερα, αυτό το οποίο ήταν το αναμενόμενο έγινε, δηλαδή ο Πανιώνιος ενημέρωσε και επίσημα ότι αποσύρεται. Οπότε λοιπόν η Basket League με 12 ομάδες του χρόνου, χωρίς και τον Πανιώνιο. Νομίζω ότι μας ακούγατε και εμείς στην καραντίνα που λέγαμε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει πρωτάθλημα 16 ομάδες, ούτε 14 μαζεύονταν με τίποτα. Ο Πανιώνιος ήταν μέσα σε αυτές που λέγαμε ότι δύσκολα θα κατέβει και όντως δεν τα κατάφερε, παρά τις διάφορες προσπάθειες που έγιναν από διάφορες πλευρές προκειμένου να αλλάξει καθεστώς και να είναι στο πρωτάθλημα. Δεν το κατάφερε, αποσύρεται. Έκανε γνωστό και η ΕΟΚ σήμερα ότι το παιχνίδι κατακυρώνεται στον ΠΑΟΚ με 20-0 που ήταν να γίνει το προσεχές Σάββατο και ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει εκτός απροόπτου τις επίσημες υποχρεώσεις του την προσεχή Τετάρτη, υποδεχόμενο στη Λάρισα στις 5 για το κύπελο. Ωστόσο δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα το Σάββατο, καθώς αύριο το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς μετά και την αποχώρηση του Πανιωνίου δεν γινόταν να γίνει κλήρωση, ή μάλλον να είναι οι ομάδες με δύο ρεπό μέσα στη χρονιά, γιατί θα είχαν ένα με τις 13 ομάδες, και πάμε για νέα κλήρωση αύριο και περιμένουμε να δούμε θα βγάλει αυτή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής ήξερε ότι θα παίξει με Πανιώνιο, Λάρισα και Λαύριο. Δεν έπαιξε με Πανιώνιο, θα παίξει με τη Λάρισα και περιμένει να δούμε ποιο θα παίξει πρώτη αγωνιστική. Αν θα παίξει με τον Λαύριο στην έδρα του ξανά, λίγο δύσκολο να ξανακάτσει έτσι. Δεν αποκλείεται, είναι και αυτό ενδεχόμενο. Αλλά μπορεί να παίξει με τον Άρη, για παράδειγμα. Παίξει με τον Ηρακλή. Παίξει με τον Παναθηναϊκό. Να παίξει την Πάτρα με τον Προμηθέα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα ξέρουμε αύριο που θα γίνει η κλήρωση. Πάει μία εβδομάδα πίσω το Τζάμπολ. Από τις 10 Οκτωβρίου πάει στις 17 τουλάχιστον. Αυτό είναι σημαντική κατεύθυνση γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίοδο που οι ομάδες δεν είναι και στην καλύτερη τους φάση, στην οικονομική, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο δύσκολο να επαναπρογραμματίσουν ένα ταξίδι, για παράδειγμα, ή να προγραμματίσουν ένα ταξίδι περίπου 20 ατόμων μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πηγαίνει λοιπόν προς τα πίσω και το Τζάμπολ, και αυτά προέκυψαν όσον αφορά το κομμάτι του Πανιωνίου. Προέκυψε και ένα άλλο ζήτημα που αφορά το τηλεοπτικό, γιατί σήμερα τέθηκε επί της ουσίας η υπόθεση της κεντρικής διαχείρισης μέσα εισαγωγικά από την ΕΡΤ στο πρωτάθλημα, και εκεί τέθηκε ένα ζήτημα που δεν ξέρω αν είχε προκύψει από το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου, με τον Άρη, ο οποίος στήλωσε τα πόδια του και είπε ότι δεν μπαίνει στην κεντρική διαχείριση γιατί θεωρώ ότι τα λεφτά που παίρνει λίγα από την συμφωνία αυτή, από τη μοιρασιά τέλος πάντων που είναι να γίνει. Και λίγο αργότερα ακολούθησε η κοινή ανακοίνωση των άλλων 11 ομάδων, η οποία ήταν και αρκετά σκληρή. Και ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε στο site του, στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ,
Το οποίο, η οποία ανακοίνωσε ουσιαστικά λέει ότι okay, εμείς πορευόμαστε 11 με την ΕΡΤ χωρίς τον Άρη. Ήταν λίγο έκπληξη, να πω την αλήθεια, η στάση του Άρη. Στη βάση του δεν έχει λάθος ο Άρης, και επειδή και τα χρήματα που προτείνονται και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ είναι τα ίδια. Ωστόσο, λίγο νομίζω να καταλάβουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση τώρα. Δηλαδή, στα δικά μου τα μάτια, το να παίρνει ο ΠΑΟΚ, να παίρνει μάλλον το Περιστέρι για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ Προμηθέας, κάποια παραπάνω χρήματα του λιτικού συμβόλαιου από τον ΠΑΟΚ δεν μου κάνει και τόσο εντύπωση. Συμφωνώ ότι ένα ΠΑΟΚ Άρης για παράδειγμα θα έχει πάντα πολύ μεγαλύτερη τηλεθέαση από ένα Περιστέρι Προμηθέας. Έτσι είναι. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και σε γήπεδα που θα ανοίξουν σε κάποια φάση, όποτε είναι αυτή, προφανώς στο γήπεδο θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο να πάω κάρες από ένα Προμηθέας Περιστέρι ή από ένα ΠΑΟΚ Προμηθέας. Ωστόσο, είναι λίγο και οι συνθήκες που παίζουν ρόλο. Δηλαδή, το γεγονός ότι τώρα σε αυτή την κατάσταση, όπως είναι τώρα το μπάσκετ, που έχει διάφορα θέματα, το μπάσκετ σήμερα που μιλάμε, από τις 12 ομάδες οι οποίες υπάρχουν στην Basket League, άδεια θεωρητικά, αν ίσχυε το 10 Οκτωβρίου, 9 μέρες πριν το τζάμπολ, έχουν οι 5. Ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας, το Περιστέρι, το Λαύριο και σήμερα πήγε και η Λάρισα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει άδεια σήμερα που μιλάμε με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η ΑΕΚ δεν έχει άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σήμερα που μιλάμε. Ο Ηρακλής δεν έχει. Ο Άρης δεν έχει. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση γενικά είναι τέτοια που όταν σου έρχεται ένα πλάνο τριετίας που okay, μπορεί να θεωρείς ότι σε δεσμεύει και δεν παίρνεις αυτά που πιστεύεις ότι πρέπει να πάρεις. Εγώ το καταλαβαίνω. Τα λεφτά είναι λίγα σε σχέση με το τι σημαίνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και το μπάσκετ. Ναι, αλλά σήμερα έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν ξέρω αν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές. Και για μένα το γεγονός στη συμφωνία με την ΕΡΤ που είναι να γίνει, που τη λέμε κεντρική διαχείριση νομίζω για οικονομία λέξεων, γιατί η κεντρική διαχείριση είναι ότι υπάρχει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια για παράδειγμα, και το μοιράζονται ισόποσα όλοι, ή τέλος πάντων έχουν μικρές αποκλίσεις. Όταν ο ένας είναι να πάρει 1 εκατομμύριο και ο άλλος να πάρει 175, προφανώς και δεν μιλάμε για κεντρική διαχείριση. Είναι να πάρει το συμβόλαιο που ήταν να πάρει από την Κοσμοτέ για να πάει στην ΕΡΤ ένα χρόνο, στο τελευταίο του συμβόλαιο, στο τελευταίο του χρόνο. Δεν είναι κεντρική διαχείριση. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λίγο και ο ρεαλισμός της κατάστασης. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτό συνέβη σήμερα. Το καλό είναι ότι δεν πυρπολήθηκε τέλος πάντων η όλη προσπάθεια, γιατί όντως έχει δουλευτεί πολύ όλη αυτή η διαδικασία σε διάφορους παράγοντες προκειμένου η ΕΡΤ να δώσει κάποια χρήματα και να είναι όλοι εκεί το πακέτο. Και το πακέτο θα έχει τον Ολυμπιακό από του χρόνου που θέλει να επιστρέψει στην Α1 πια και να λειτουργήσει. Απλά νομίζω ότι ήταν λίγο έκπληξη η στάση του Άρη, τόσο πια έτσι αντίθετη. Γιατί δεν νομίζω ότι είχε περάσει και τέτοιο κλίμα το προηγούμενο διάστημα. Okay, αν βρει κάτι άλλο στην αγορά, καλώς θα το βρει. Νομίζω θα ήταν καλό να είναι όλοι μαζί. Θα έδινε και ένα καλύτερο παράδειγμα. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Ξαναλέω ότι γενικά στο μπάσκετ τα προβλήματα είναι πολλά. Τα ζητήματα που είναι ανοιχτά είναι πολλά. Και βλέπετε ότι η επιστροφή στην αγωνιστική δράση γίνεται με τεμποδίων σε διάφορα ζητήματα. Και η οργάνωση και η λειτουργία δεν είναι και η πιο normal. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά και να το κλείσουμε και με τον μπάσκετ σημερινό. Πάω και συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της Τετάρτης, έτσι, το παιχνίδι με τη Λάρισα, και περιμένει αύριο την κλήρωση να μάθει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει όλη διαδικασία τέλος πάντων και πού θα πάνε να παίξουν οι αγωνιστικές από τη φάση και τι προγραμματισμό θα κάνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν το στοίχημα.gr με live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε είναι μαζί και το καζίνο σας. Το Serie Application έχει επιστρέψει μετά την μεγάλη του επιτυχία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας. Στο στοίχημα.gr έχει επαναφέρει το πολύ αγαπημένο παιχνίδι με έπαθλο 100.000 ευρώ κάθε μήνα εντελώς δωρεάν. Φυσικά το Mobile Application σε είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους.
Καλύτερο παιχνίδι φυσικά στο στοίχημα.gr με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας και το ΚΔΑΒ Ευκαρπίας. Κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσω mail την ΚΔΑΒ Ευκαρπίας@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Δύσκολη, περίεργη μέρα. Ραντεβού ξανά αύριο στις 7.30 το θέλος καιρού επιτρέποντος. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα και με τις γραμμές ανοιχτές για τις δικές σας απόψεις. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.